Το χέρι στην τσέπη καλούνται να βάλουν χιλιάδε ασθενεί για την αγορά προσθετικών ειδών και ορθωτικών μηχανημάτων, αφού ο προπολογισμό του ΕΟΠΗ δεν επαρκεί. Το θέμα πυροδότησε την αντίδραση του κόμματο τη εξωματική αντιπολίτευση, που κατηγορεί την κυβέρνηση για κοινωνική εναλυσία και ζητά εξηγήσει από τον Υπουργό Υγεία Ανδρέα Ξανθό. Δεν είναι σωστό και ειδικά όταν η οικονομική του κατάσταση δεν του τα επιτρέπει. Ε, και εδώ του ξένου βοηθάμε, και του ντόπιου να μην βοηθάμε. Εδώ του Έλληνε δημιουργεί προβλήματα εννοείται. Πολλά. Mm -hmm. Πολλά. Έχει τύχει καμιά φορά εσείς να χρειαστείτε κάτι και να δείτε αυτό το πρόσωπο του ΕΟΠΗ ενώ. Όχι, δεν χρειάστηκα, αλλά δεν πάβει να είναι πρόβλημα και, εγώ μπορεί να γίνω αύριο πρόβλημα και ο καθένας. Ποφέρεις να πας και πληρώνεις, δεν θα Υπάρχει, δεν υπάρχει ούτε κράτο, δεν υπάρχει ούτε πράγμα. Άρα μόνο ]Tube. αν πληρώσει κάνεις δουλειά. Μόνο να πληρώνω μεν είμαστε. Και δεν φτάνει και η σύνταξη, φαντάζομαι. Εμένα μου κόψανε τρία εκατοστάρικα. Έπαιρνα έξι εκατοστάρικα, 620 φράγκα, και μου κόψανε να πούμε τρία εκατοστάρικα. Ο κύριο Τσίπρα, απούλεγε πω δεν κούβει. Σύμφωνα με τον ειδικό προπολογισμό του ΕΟΠΗ που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα τη κυβερνήσεω, η υποκατηγορία επί παραγγελία των ορθοπαιδικών ειδών έχει προπολογισμό 1,4 εκατομμύρια ευρώ ποσό που θεωρείται ανεπαρκέ για να καλύψει τι ανάγκε των χιλιάδων ασθενών. Κάποια ορθοπαιδικά ε, κρεβάτια, στρώματα, τα οποία είναι, έχουν πολύ μεγάλη αξία και καλύπτει ένα ελάχιστο ποσό ΕΟΠΗ. Αντιλαμβάνεστε ότι τα άτομα με αναπηρία κατά κανόνα είναι άνθρωποι που ζουν με επιδόματα των 250 και των 300 ευρώ και αδυνατούν να καλύψουν αυτό, το κόστος, αυτή τη διαφορά, εν πάση περιπτώσει. Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν πολλά είδη ορθοπαιδικών ειδών, τα οποία είναι άκρο πολυδάπανα και 300.000 ασθενεί, μεταξύ των οποίων και άτομα με αναπηρία, αδυνατούν να τα προμηθευτούν χωρί την κάλυψη του ΕΟΠΗ. Πολλά από τα τεχνικά βοηθήματα, τα οποία είναι πανάκριβα στην αγορά, όπω είναι τα ηλεκτρονικά αναπηρικά μαξίδια, τα ποσά τα οποία δίνει είναι πάρα πολύ μικρά. Και έτσι όταν ένα τέτοιο αμαξίδιο στοιχίζει 8 και 10.000 ευρώ και σου δίνει ο ΕΟΠΗ 1.500 ευρώ, αντιλαμβάνεστε ότι αδυνατεί να καλύψει αυτή τη διαφορά α, το άτομο που το έχει ανάγκη και το χρειάζεται. 18 βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία, σε ερώτηση που κατέθεσαν προ τον Υπουργό Υγεία, διαρωτούνται μεταξύ άλλων ποιο συνέταξε τον προπολογισμό και με ποιο σκεπτικό, όταν το ποσό αυτό, δηλαδή το 1,4 εκατομμύριο ευρώ, δεν καλύπτει ούτε το 10% των αναγκών.